Καλημέρα Θεοδότα. Καλημέρα και στον κόσμο που μπαίνει τώρα και μας βλέπει. Λοιπόν, είμαστε μαζί με τη Θεοδότα Νάντσου, υπεύθυνη πολιτική στο ΒΒΕΦ. Εγώ είμαι ο Τάκης Ζηγορίου, υπεύθυνος για θέματα ενέργειας και κλίματος στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace. Και σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσουμε να μιλάμε για το πολυνομοσχέδιο, το οποίο αυτή τη στιγμή συζητιέται στη Βουλή και ψηφίζεται σε λίγο. Θεοδότα, πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Καλημέρα και από μένα. Δύσκολα τα πράγματα. Το νομοσχέδιο αυτό προσπαθήσαμε πάρα πολύ να το επηρεάσουμε, να το αλλάξουμε. Στιγματίσαμε τα πάρα πολλά προβληματικά σημεία που έχει. Περιμένουμε να δούμε αλλαγές. Πάντα ελπίζουμε. Εγώ τουλάχιστον, Τάκη, νομίζω πάντα ήμουνα αισιόδοξη. Ελπίζω μέχρι τελευταία στιγμή ότι κάτι θα γίνει και τα πάρα πολλά και πολύ προβληματικά σημεία του θα αποδειχθούν, θα αλλάξουν κάτι. Είναι μια δύσκολη πρόκληση εδώ. Το εξαιρετικά θετικό είναι ότι έχει κινητοποιηθεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Είτε αφορά τις μεγάλες περιβαλλοντικές οργανώσεις, είτε αφορά πρωτοβουλίες, είτε συλλογικότητες, είτε κινήματα. Βλέπουμε δηλαδή να υπάρχει ένα κοινωνικό μέτωπο το οποίο να ζητάει από αλλαγές, απόσυρση μάλλον των επικίνδυνων διατάξεων μέχρι απόσυρση όλου του νομοσχεδίου. Νομίζω ότι η κοινωνία έχει δείξει αντανακλαστικά. Εμείς σαν οργανώσεις έχουμε καταθέσει και σχόλια. Εδώ και 2 μήνες κυνηγάμε το νομοσχέδιο και λέω κυνηγάμε γιατί κάναμε τα αρχικά σχόλια πριν 2 μήνες και ξαφνικά προσγειώνεται στη Βουλή ένα τελείως διαφορετικό νομοσχέδιο. Μάλλον όχι τελείως διαφορετικό, ένα διπλάσιο σε όγκο νομοσχέδιο. Δηλαδή, ενώ στην αρχική του έκδοση είχε 65 άρθρα, ξαφνικά σκάει στη Βουλή, πριν περίπου μια εβδομάδα, 10 μέρες από τώρα που μιλάμε, σκάει στη Βουλή ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει 130 άρθρα. Ξαφνικά, μέσα σε λίγες μέρες, πρέπει όλοι μας να κάτσουμε να δούμε τι έχει αλλάξει από τα αρχικά 65 άρθρα και τι είναι τα άλλα 65 που ξαφνικά προσγειώθηκαν χωρίς να τα έχει δει κανένας. Νομίζω αυτό από μόνο του είναι μια πολύ προβληματική διαδικασία και δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου. Νομίζω ότι δεν είναι ακριβώς αυτό που λέμε σωστή λειτουργία της δημοκρατίας. Πριν σου δώσω το λόγο, λίγο να ζητήσω συγγνώμη από τον κόσμο που κάνει αυτό το auto focus η κάμερά μου. Πρέπει να κάθομαι και στο ακίνητο, θα προσπαθήσω να το καταφέρω. Έτσι. Λοιπόν, ναι, νομίζω έχουμε πολλές φορές συζητήσει για το πώς ακριβώς ήταν ένα πλήγμα στις δημοκρατικές διαδικασίες όλο αυτό που έγινε με το νομοσχέδιο. Κοίτα, πολλές φορές, πολλές περιβαλλοντικές οργανώσεις και εμείς ως ΒΒΕΦ έχουμε μιλήσει για τα βασικά στοιχεία της καλής νομοθέτησης. Η εκτελεστική, ας πούμε, λειτουργία των κυβερνήσεων και η νομοθετική της Βουλής είναι σημαντικό να γίνονται με διαφανείς διαδικασίες όσο το δυνατόν πιο συμμετοχικές, αλλά ουσιοδός συμμετοχικές, έτσι. Και σίγουρα και για την ανάπτυξη, αλλά προφανώς και για την προστασία του περιβάλλοντος, οι νόμοι του κράτους είναι απαραίτητο να είναι καθαροί. Είναι απαραίτητο να είναι σαφείς. Δεν μπορεί να βλέπουμε διατάξεις τις οποίες δεν τις καταλαβαίνουμε και πολλές φορές και εμάς ως ΒΒΕΦ, τη νομική μας ομάδα, μας τηλεφωνούν υποψήφιοι επενδυτές και λένε, ρε παιδιά, sorry, αλλά περιβαλλοντική αδειοδότηση, δασική νομοθεσία, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι λέει εδώ. Έχει τροποποιηθεί η διάταξη ΤΑΔΕ του νόμου του 1979 με μία διάταξη του 82 η οποία αλλάζει αυτό και μετά έρχεται το 2014 μία άλλη που αλλάζει την παράγραφο ΤΑΔΕ, εκεί μπαίνει ένα κόμμα. Και λες, δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, Τάκη, μιλάμε για ένα νομοσχέδιο σκούπα, το οποίο νομίζω ότι δεν βολεύει ούτε ποιον πολιτικό, γιατί δεν αφήνει ένα ξεκάθαρο στίγμα. Βάζει μέσα, είναι ένας κουβάς με πολύ λάσπη, και μάλιστα ειδικά οι διατάξεις για τα πετρέλαια είναι βαριά, ρηπογόνα, τοξική λάσπη, με κάποιες καλές διατάξεις. Αυτά χάνονται. Αυτό που λες, λοιπόν, είναι πραγματικό μεγάλο θέμα. Καλή και σαφής νομοθέτηση με συμμετοχή, να μπει κάπου η ομπρέλα και μετά να υπάρχουν σωστές διαβουλεύσεις και καλές διαδικασίες. Ακριβώς. Δεν έγινε σωστά η όλη διαδικασία. Θα έλεγα υπονομεύθηκε η διαδικασία δημοσίας διαβούλευσης όταν δίνει στη δημοσιότητα και μόλις για 2 εβδομάδες 65 άρθρα και μετά προσγειώνει ένα νομοσχέδιο με 130 άρθρα στη Βουλή.
προφανώς δεν τηρείται σωστά, οικονομεύεται η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης. Ναι, ξέρεις, και σκεφτόμουν κιόλας ότι έχεις... Μάλλον όχι, το σκεφτόμουν, το λέμε συνέχεια μεταξύ μας, κάνουμε συζητήσεις, για ποιο λόγο η κυβέρνηση βιάστηκε τόσο πολύ. Καταρχάς, έβαλε τόσες διαφορετικές θεματικές μέσα σε ένα καλάθι, που θα μπορούσε δηλαδή αυτό το πράγμα να σπάσει σε 2-3 νομοσχέδια, κάποια πράγματα για τα οποία υπάρχει μια γενική συνένεση, να προχωρήσουν σε ξεχωριστό νομοσχέδιο, π.χ. κάποια ενεργειακά θέματα, και τα δύσκολα θέματα τα οποία πρέπει να κάτσουμε σαν κοινωνία, πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά και να δούμε πού θέλουμε να πάμε και τι ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε, να εξελίξουμε και να βελτιώσουμε στην περιβαλλοντική προστασία, να κάτσουμε να τα συζητήσουμε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα με τις σωστές διαδικασίες. Αντί αυτού, πολλές θεματικές μέσα σε ένα καλάθι, καθόλου τήρηση των διαδικασιών της δημόσιας διαβούλευσης, ένα νομοσχέδιο εξπρές, σκούπα κιόλας, όπως το είπες εσύ, και στη Βουλή τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όπου να ξεκινήσει η διαδικασία ψήφισης. Λοιπόν, δεν ξέρω, έχουμε... Πρέπει να, δεν έχω εικόνα πόσο κόσμος μας βλέπει. Έχουμε πει ότι θα ξεκινήσουμε, θα πούμε πολλά πράγματα για το νομοσχέδιο, θα εξηγήσουμε ποια είναι τα προβληματικά του σημεία. Θα μας πάρει 5-6-7 λεπτά αυτό. Νομίζω έχεις και μια παρουσίαση, 2-3 slides έτσι, που θα δώσουν ένα στίγμα. Θα εδώ τα νομίζω, ας ξεκινήσουμε να δείχνουμε την παρουσίαση. Ναι, είναι 2-3, όπως είπες, πολύ γρήγορα slides, απλά για να βοηθήσουν τους φίλους που μας βλέπουν. Δεν ξέρω αν φαίνεται η παρουσίαση, Τάκη. Εγώ την βλέπω. Δεν έχω εικόνα, βέβαια, από το Facebook. Φαντάζομαι θα φαίνεται. Ναι. Όπως είπες και εσύ πριν, είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Δεν ξέρω ποια άρθρα θα είχαν με κάποια άλλη διαδικασία μεγαλύτερη κοινωνική νομιμοποίηση και αποδοχή. Πραγματικά δεν το ξέρω. Δεν ξέρω ούτε για τα ενεργειακά, ούτε για τα σκουπίδια. Είναι ένα πολύ φορτωμένο νομοσχέδιο. Σίγουρα όμως το σωστό θα ήταν να είναι νομοσχέδια θεματικά, με καθαρές ρυθμίσεις, 1, 2, 3, να μπορεί να τις καταλάβει ο ενδιαφερόμενος. Και να μην υπάρχει αυτό το χάος με τις λοιπές διατάξεις. Δηλαδή τα μισά άρθρα στο νομοσχέδιο είναι λοιπές διατάξεις. Δηλαδή κάπου χάνεται η ουσία. Εγώ πιστεύω ότι υπονομεύεται αυτό που λέγαμε πριν. Υπονομεύεται η διαδικασία ελέγχου ενός του νομοθετικού έργου μιας κυβέρνησης. Ακόμα και σε άρθρα, Τάκη, και κεφάλαια που έχουν ένα τίτλο, έτσι, και λέει περιβαλλοντική αδειοδότηση, μπαίνουν εμβόλυτες διάφορες τελείως αλλοπρόσαλες, αν θέλεις, διατάξεις, οι οποίες σου κινούν την υποψία δικαίως σε πάρα πολύ κόσμο ότι, ρε παιδιά, μήπως κάτι κρύβεται εδώ, ακόμα και σε ανθρώπους που μπορούν να διαβάσουν ένα νόμο, γιατί αυτό είναι μια άλλη τέχνη. Στην Ελλάδα δεν μπορείς να διαβάσεις τους νόμους. Είναι πολύ λίγοι εκείνοι που είναι γραμμένοι για τον πολίτη, για τον διοικούμενο, για την επιχείρηση, για την περιβαλλοντική οργάνωση που είναι συνέχεια στα κάγκελα για να παρακολουθεί τι γίνεται και πώς προστατεύεται το περιβάλλον. Γι' αυτό και έχουμε τόσο πολλές ευρωπαϊκές εγκυκλίους κάθε φορά και ίδιος ο δημόσιος μηχανισμός πώς ακριβώς υλοποιεί τις διατάξεις ενός νόμου. Και είναι και συνέχεια η τροποποιησούλα της τροποποιησούλας. Οπότε μετά δεν μπορείς να παρακολουθήσεις τι γίνεται. Νομίζω ότι ένα οριζόντιο στοιχείο είναι ότι αυτό το νομοσχέδιο βλέπει το περιβάλλον σαν εμπόδιο. Και λέω σαν, γιατί δεν είναι εμπόδιο. Το περιβάλλον είναι η πηγή της ζωής μας. Και όπως αποδεικνύει και η κατάσταση με την πανδημία, η προστασία του πλανήτη, η υγεία του περιβάλλοντος, η υγεία του κλίματος, είναι θέμα δημόσιας υγείας, είναι θέμα ζωής και θανάτου. Αν μου επιτρέψεις, εδώ, νομίζω έχουμε ξυπνήσει σε μια νέα πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Και πριν λίγες εβδομάδες έλεγε και η Ίνγκερ Άντερσεν, η εκτελεστική διευθύντρια του περιβαλλοντικού προγράμματος του ΙΕ, επικεφαλής του περιβαλλοντικού προγράμματος του ΙΕ, ότι αυτή τη στιγμή, αφορμή τον κορονοϊό, η φύση μας στέλνει ένα μήνυμα. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι αν θέλουμε να προστατεύσουμε το μέλλον και την υγεία μας, πρέπει να προστατεύσουμε τα φυσικά οικοσυστήματα, να αφήσουμε ήσυχη τη φύση, να μπορέσει να ανακάμψει, να σεβαστούμε τους φυσικούς πόρους. Και πάνω σε αυτό, μετά να δούμε ο ανθρώπινος πολιτισμός πώς μπορεί και αυτός να εξελιχθεί. Είναι αυτό που λες. Δηλαδή, δεν μπορείς να δεις το φυσικό οικοσύστημα ως εμπόδιο. Και αυτό μας διδάσκει η πανδημία. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι. Και όλοι που μας ακούνε, είμαι σίγουρος ότι νιώθουν πια
ότι έχουμε ξυπνήσει σε νέα πραγματικότητα, είναι σαφές αυτό, ότι αν δεν προστατεύσεις το περιβάλλον, δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να διασφαλίσεις το μέλλον σου. Η φύση είναι πηγή ζωής. Και δυστυχώς αυτό το νομοσχέδιο καταργεί και μία σειρά από προστατευτικές διατάξεις που ίσχυαν, ξυλώνει, αυτό πρέπει να το έχουμε στο ραντάρ μας, ξυλώνει πολύ βασικά κομμάτια ενός πολύ καλού νόμου, έχουν υπάρξει πολύ καλοί νόμοι στην Ελλάδα, του νόμου για τη βιοποικιλότητα που ψηφίστηκε το 2011. Μία από τις διατάξεις οι οποίες ξυλώνονται είναι η πρόβλεψη ότι σε περιοχές Natura δεν μπορούν να γίνουν όπως λέγονται, περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης, δηλαδή πολύ εκτεταμένες περιοχές που καταλαμβάνουν τεράστιες εκτάσεις, με γήπεδα γκολφ, με ξενοδοχεία, με τουριστική κατοικία, με. Προφανώς μπορούν να γίνουν ξενοδοχεία, προφανώς στις περιοχές Natura μπορούν να υπάρχουν οικονομικές δραστηριότητες και υπάρχουν, και καλά κάνουν και υπάρχουν, γιατί οι προστατευόμενες περιοχές δεν είναι άβατα για τους ανθρώπους. Ο άνθρωπος πρέπει να ζει φύση, αλλά σε αρμονία με τη φύση. Και όπως λένε οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι ασπίδα μας για το περιβάλλον, προέχει η υγεία του οικοσυστήματος και μετά, με βάση αυτήν, μπαίνουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Νομίζω ότι όταν μου δίνεις λίγο πάσα να πω ότι ενδεχομένως πολλοί κόσμος να μην το γνωρίζει αυτό. Natura είναι περίπου το 1/3 της χώρας. Αυτό που λες δεν είναι άβατο. Δηλαδή, όταν λέμε το 1/3 της χώρας, υπάρχουν νησιά, χωριά, πόλεις σε περιοχές Natura. Προφανώς επιτρέπεται η ανθρώπινη δραστηριότητα και όχι μόνο προς όφελος του ανθρώπου, αλλά κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες επιστρέφουν πίσω σημαντικά ωφέλη για τα ίδια τα οικοσυστήματα. Δηλαδή, είναι μέρος αυτού που λέμε διατηρώ και κρατώ ζωντανό ένα οικοσύστημα. Προφανώς όμως μιλάμε για συγκεκριμένες και ήπιες δραστηριότητες, έτσι. Πάντα με άξονα τις ανάγκες του συστήματος. Αυτό το τονίζει η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Ακριβώς. Βιολογική γεωργία ή οτιδήποτε παρατηρητήρια, τουριστικές εγκαταστάσεις, πρέπει το πιστό στις περιοχές Natura να είναι ότι προστατεύονται οι οικότοποι και τα είδη που βρίσκονται μέσα. Βεβαίως υπάρχουν και οι πυρήνες προστασίας που λέμε, που εκεί δεν θες να πατήσει ψυχή. Είναι κάποια συστήματα που πρέπει να μείνουν άθικτα. Απολύτως προστατευμένα από οποιοδήποτε είδους παρέμβαση. Έτσι όπως το λες, που τα λέμε ζώνες απόλυτης προστασίας, και σκέψου πόσο δύσκολη κατάσταση δημιουργήθηκε με αυτό το νομοσχέδιο όταν πρωτοβγήκε στις περιοχές απόλυτης προστασίας, έδινε τη δυνατότητα επιλογής εξορίξεων υδρογονανθράκων και άλλων μεταλλευτικών δραστηριοτήτων σε αυτές τις ζώνες που λες, Τάκη. Το θυμάμαι. Ήταν γίνει πριν 2 μήνες που ξαφνικά όλοι ανατριχιάσαμε, νομίζω. Είδαμε δηλαδή σε αυτό που λέμε πυρήνα απόλυτης προστασίας, ξαφνικά να επιτρέπονται εξορίξεις υδρογονανθράκων. Που εκεί ποτέ δεν επιτρεπόντουσαν τέτοιες δραστηριότητες. Δεν επιτρέπεται, δηλαδή επιτρέπεται πολύ πολύ ήπια χρήση, περπάτημα, δεν επιτρέπεται. Το περίπτερο δεν μπορείς να φτιάξεις τουρίστες από τις περιοχές, που λέει ο λόγος. Ακριβώς. Ευτυχώς με την κατακραυγή τα απέσυραν αυτά από κάποιες ζώνες. Άφησαν όμως σε κάποιες άλλες ζώνες τη δυνατότητα επιλογής εξορίξεων υδρογονανθράκων μέσα στις περιοχές Natura, ρε παιδιά. Ναι, επιτρέπεται σε κάποιες άλλες χώρες, γιατί είχαν ξεκινήσει αυτές οι δραστηριότητες πριν γίνουν οι περιοχές Natura. Και τώρα σιγά σιγά τις διώχνουν, όπως η Γαλλία, η Ισπανία. Τώρα εμείς, τώρα το 2020, η Ελλάδα θα φτιάξει ένα μενού χρήσεων γης για τους πυρήνες βιοποικιλότητας, τους πυρήνες ζωής της χώρας, και θα επιτρέπει τέτοιες χρήσεις. Μου θυμίζεις τώρα, Θεοδότα, επειδή και οι δυο είχαμε λάβει μέρος στην ακρόαση φορέων της Βουλής πριν μια εβδομάδα, ως Greenpeace και WWF, θυμάμαι τις τοποθετήσεις σημαντικού ενός κομματιού του επιχειρηματικού κόσμου και της βιομηχανίας, που όλοι λέγανε, μα ναι, εξορίξεις επιτρέπονται και σε άλλες χώρες και καλές πρακτικές. Ναι, αν είναι δυνατόν, βρισκόμαστε στο 2020. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, αν δούμε ποια είναι η τάση πια σε Ευρώπη, πέρα από το γεγονός ότι έχεις μια πραγματικά πολύ βίαιη παρέμβαση στο περιβάλλον, προκαλεί μη αναστρέψιμες καταστροφές, κάτι διαφορετικό από το να υπάρχουν καλές πρακτικές και να πεις ότι κάπως το, ξέρεις, προσπαθώ να το αποκαταστήσω. Έχεις μια φύση παρέμβαση στο περιβάλλον. Ασχέτως από τις καλές πρακτικές, έτσι που έχεις στο παρελθόν, βλέπεις ότι αυτό που λες, η τάση πια είναι
Παιδιά, αφήνουμε αυτά τα οικοσυστήματα να στην ησυχία τους. Μακριά. Εμείς μένουμε μακριά. Και μάλιστα τώρα με την πανδημία, νομίζω είναι σαφέστατη κατεύθυνση η οποία η ίδια η Ευρώπη στρέφεται. Είχαμε και ανακοίνωση κιόλας ότι η Πράσινη Συμφωνία, αυτό το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι να ξεκινήσει από το χρόνο, θα δίνει μεγάλη φάση στο COVID-19. Δηλαδή πώς θα συνδυάσει αυτά που μάθαμε ως ανθρωπότητα μαζί με την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. Το λες πολύ σωστά αυτό. Είναι πρόκληση για την Ελλάδα να πάει μπροστά, όχι να πάει πίσω, όχι να κοιτάει τι κάνανε άλλες χώρες παλιότερα, αλλά να πάει πολλά βήματα μπροστά, να γίνει περιβαλλοντική και κλιματική πρωταθλήτρια η Ελλάδα. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση. Ένα άλλο πρόβλημα με αυτό το νομοσχέδιο είναι ακριβώς ότι σε αυτούς τους πυρήνες βιοποικιλότητας, στις περιοχές Natura, καταργεί τον υποχρεωτικό έλεγχο έργων. Όποιο έργο εγκρινόταν με βάση την νομοθεσία που ισχύει μέχρι σήμερα, παίρναγε από έλεγχο, επιθεώρηση ας πούμε. Τώρα αυτό δεν ξέρω τι θα ψηφιστεί τελικά, ελπίζω ότι αυτό δεν θα υπάρχει μέσα. Δεν θα ελέγχονται υποχρεωτικά αυτά τα έργα. Ναι. Πώς το αφήνουμε αυτό το κεφάλαιο ανεξέλεγκτο? Είναι περιοχές Natura. Βάζει άλλες νέες χρήσεις μέσα στις περιοχές αυτές. Αυτή είναι δύσκολα στοιχεία. Και αν μου επιτρέπεις, Τάκη, να δείξω άλλο ένα slide που νομίζω ότι θα φανεί σε κόσμο χρήσιμο. Και να τελειώνω τα slide, μου στέλνουν μηνύματα εδώ εσωτερικά τα παιδιά από την οργάνωση, ότι ξέρει, ο κόσμος λίγο να δει και τις φάτσες σας, όχι μόνο παρουσίαση. Να πω σαν δικαιολογία ότι είναι τόσα σημαντικά τα σημεία στο νομοσχέδιο που πρέπει να δώσουμε και μία εικόνα, έστω σε bullet points, σε τίτλους, ποια είναι τα πολύ προβληματικά σημεία. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει. Αυτό το βίντεο δηλαδή θα το δει μετά κόσμος πάλι, έτσι. Να μπορεί να έχει μια σύνοψη και οπτική κιόλας ποια είναι τα βασικότερα σημεία για τα οποία αγωνιζόμαστε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, προχωράμε. Επόμενη διαφάνεια. Ωραία. Στα πολύ γρήγορα, αυτά είναι στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Είναι στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το περιβάλλον δεν έχει σταθεί εμπόδιο στην ανάπτυξη μέχρι στιγμής. Το θέμα είναι τι ανάπτυξη θέλουμε. Έχουν δοθεί μια σειρά από έργα και μέσα σε περιοχές Natura. Αυτά που βλέπετε εδώ είναι τα τελευταία 3 χρόνια, όχι μόνο στις περιοχές Natura. Μιλάμε για πάρα πολλά, μιλάμε για δρόμους, μιλάμε για πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, μιλάμε για χυτά, μιλάμε για εγκυβωτισμούς ποταμιών και ρεμάτων και δεν ξέρω και εγώ τι, μιλάμε για εξορυκτικές δραστηριότητες, μεταλλευτικές. Μιλάμε για τουριστικές εγκαταστάσεις, πάρα πολλές, έτσι. Και αυτά είναι τα μεγάλα έργα που έχουν πάρει ΑΕΠΟ, δηλαδή έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Εδώ δεν περιλαμβάνονται τα χιλιάδες μικρότερα έργα που προφανώς γίνονται, έτσι. Έτσι, προφανώς. Και τα οποία δεν χρειάζεται να περάσουν από αυτή τη διαδικασία. Το να περνάνε από διαδικασία περιβαλλοντικών μελετών και εγκρίσεων είναι ασπίδα για το περιβάλλον, είναι ασπίδα για την υγεία μας. Βλέπουμε λοιπόν ότι έργα εγκρίνονται. Τώρα, αν έρχονται προβληματικοί φάκελοι με λοιπή στοιχεία, με κακές μελέτες ή κάποιες υπηρεσίες καθυστερούν γιατί δεν έχουν υπαλλήλους ή υπάρχουν άλλα προβλήματα, αυτά να τα δούμε, αλλά όχι να πετσοκοφτούν διαδικασίες που προσφέρουν περιβαλλοντική ασπίδα σε όλους μας. Αυτά είναι τα slides, Τάκη. Έτσι, ένα μεγάλο πρόβλημα είναι, και τώρα μπορείς να πεις περισσότερο στοιχεία, ότι πια υδρογονάνθρακες παντού, παιδιά. Μέσα, έξω από Natura, παντού. Ναι. Ωραία. Ας βάλουμε τη διαφάνεια, λοιπόν. Μπράβο. Κοίταξε και τους υδρογονάνθρακες. Τώρα, πραγματικά, μπορούμε να μιλάμε ώρες. Πολύ γρήγορα να πούμε. Θέλω να πω 2-3 bullet points για να καταλάβει ο κόσμος γιατί όλο αυτό το πράγμα της εξορύξης και τους υδρογονάνθρακες και γιατί είναι αδιανόητα προκλητικό αυτό που φέρνει το νομοσχέδιο. Καταρχάς, η εξορύξη και οι υδρογονάνθρακες. Η εξορύξη είναι με διαφορά η πιο καταστροφική ανθρώπινη δραστηριότητα. Τελεία. Δεύτερον, όσο αφορά τους υδρογονάνθρακες τώρα, ας ξέρουμε γιατί πράγμα μιλάμε. Πρέπει να σταματήσουμε να απαλλαγούμε το συντομότερο δυνατόν από τη χρήση πετρελαίου και αερίου, αν θέλουμε να διασφαλίσουμε ένα βιώσιμο πλανήτη. Έχουμε πραγματικά μια χούφτα χρόνια μπροστά μας, κυριολεκτικά λέω μια χούφτα χρόνια, προκειμένου να ξεκινήσουμε τη γρήγορη αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων με άλλες πηγές ενέργειας. Όταν πηγαίνεις να κάνεις εξόρυξη υδρογονάνθρακων, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος, αλλά ακόμα και αν δεν συμβεί ατύχημα, όταν έχεις εξόρυξη υδρογονάνθρακων, υπάρχει αυτό που λέμε επιχειρησιακή ρήπανση. Βλέπουμε λοιπόν ότι
είναι ένας σπόρος, τον οποίο θα έλεγα ότι είναι ο πιο επικίνδυνος σπόρος για την ανθρωπότητα. Επισήμως πρέπει να τον βγάλουμε από τις ζωές μας μέσα στα επόμενα 20 με 30 χρόνια. Έχουμε πάρει αποφάσεις σαν ανθρωπότητα και σαν κοινωνία όντως να κάνουμε αυτό το πράγμα. Θέλω να υπενθυμίσω ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα έχουν επισήμως αποφασίσει ότι δεν θα χρησιμοποιούμε πετρέλαιο, αέριο και λιγνίτη μέσα στα επόμενα 20 χρόνια. Δηλαδή θα αλλάξει τελείως η οικονομία. Και πρέπει να το κάνουμε για να προστατέψουμε τις ίδιες μας ζωές. Και βλέπουμε κιόλας και με την πανδημία ότι είναι ένας πραγματικά αχρίαστος πόρος. Δηλαδή βλέπουμε πως έχουν κατρακυλήσει τιμές του πετρελαίου, φτάσανε να έχουν αρνητικές τιμές του πετρελαίου. Άρα βλέπουμε ότι είναι μια πολύ προβληματική οικονομική δραστηριότητα. Και όποιος έρχεται τώρα και μας λέει ότι θα πλουτίσει η Ελλάδα εκμεταλλευόμενη αυτόν τον πόρο, μάλλον ζει σε άλλη πραγματικότητα, σε ένα παράλληλο σύμπαν. Και έχεις όλα αυτά και ξαφνικά λοιπόν έρχεται ένα νομοσχέδιο και σου λέει τι, για πρώτη φορά σου επιτρέπω να κάνεις εξορίξεις μέσα σε προστατευόμενες περιοχές, έτσι, στο άρθρο 44, και σου φέρνει και ένα άλλο άρθρο, το άρθρο 110, που λέει όχι μόνο αυτό, αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση δεν θα μπορεί να φέρει αντίρρηση. Δηλαδή θα μπορεί αυτή τη στιγμή, για να καταλάβει ο κόσμος, μια πετρελαϊκή εταιρεία να πάει σε μια προστατευόμενη περιοχή, σε δημοτική έκταση, να ξεκινήσει να κάνει έρευνες και η τοπική αυτοδιοίκηση δεν θα μπορεί να εκφέρει γνώμη για αυτό. Λοιπόν, αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Δεν συνάδουν με οποιοδήποτε όρημη δημοκρατία της Ευρώπης ή γενικά όρημη δημοκρατία. Μας γυρνάνε πολλά χρόνια πίσω και είναι μια πολύ προβληματική και ξεπερασμένη λογική που όλοι πιστεύαμε ότι είχαμε αφήσει πίσω. Και ξαφνικά επανέρχεται ουρανοκατέβατη στο τραπέζι. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι για τη συλλογή υπογραφών που κάναμε. Πραγματικά εμείς τελευταία στιγμή, δηλαδή πριν μια εβδομάδα, ανεβάσαμε μια σελίδα στο ίντερνετ, ζητήσαμε τη βοήθεια του κόσμου να μαζευτούν αυτές οι υπογραφές. Έχεις εικόνα πόσο έχουν μαζευτεί τώρα, πριν από λίγο έχουν περάσει 35.000 νομίζω. Λοιπόν, είμαστε στις 39.130. Α, φτάνουμε 40.000 υπογραφές. Την ώρα που θα ψηφίζεται δηλαδή αυτό το νομοσχέδιο, θα έχουμε 40.000 ουσιαστικά φωνές που θα λένε στην κυβέρνηση πραγματικά, δηλαδή, πάρε πίσω αυτό το νομοσχέδιο ή τουλάχιστον αυτές τις διατάξεις για τις εξορίξεις πετρελαίου και αερίου, πραγματικά δηλαδή πρέπει να τις αποσύρετε. Αυτό που λες, Τάκη, είναι πολύ σωστό. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά ήταν ένα εμβληματικά προβληματικό θέμα αυτού του νομοσχεδίου, το οποίο έχει πάρα πολλά θέματα, έτσι κι αλλιώς, προβλήματα. Ήταν εμβληματικά προβληματικό ζήτημα το ότι επιτρέπει πια μέσω της περιβαλλοντικής νομοθεσίας εξορίξεις υδρογονανθράκων σε προστατευόμενες περιοχές. Για όσους είμαστε πολλά χρόνια και ασχολούμαστε με τα περιβαλλοντικά πράγματα, ο νούμερο ένα και νούμερο δύο παραδοσιακά κακός για το περιβάλλον ήταν πάντα τα πυρηνικά και τα πετρέλαια. Πάρα πολλά πράγματα κάνανε κακό στο περιβάλλον, όμως παραδοσιακά ο περιβαλλοντικός χώρος πάλευε αυτά τα δύο. Και τώρα βρισκόμαστε στην Ελλάδα του 2020, όχι του 1920. Αν μου επιτρέψει εδώ, τώρα θυμήθηκα το εξής, ότι είδα και τον υπουργό χθες που ανέβασε ένα βίντεο που μου έκανε πολύ κακή εντύπωση. Που έλεγε στην προηγούμενη κυβέρνηση, ορίστε, εσείς ξεκινήσατε τα πετρέλαια. Η απάντηση είναι και. Δηλαδή, σε ποιον απευθύνεσαι? Απευθύνεσαι μόνο στους βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Αν έκανε κάτι λάθος η προηγούμενη κυβέρνηση που έκανε πολλά λάθη, αυτή ουσιαστικά τσιμέντωσε, θεμελίωσε το πρόγραμμα πετρελαίου στην Ελλάδα. Τι το κραδένεις? Δηλαδή, επειδή έκανε ένα λάθος, εσύ το χρησιμοποιείς αυτό ως δικαιολογία για να συνεχίσεις το λάθος? Δεν απευθύνεσαι σε αυτούς, απευθύνεσαι στον ελληνικό λαό όταν είσαι στη Βουλή. Και το οποίο μου θυμίζει αυτό που λέγαμε, ότι πώς ξεκίνησε η προηγούμενη κυβέρνηση αυτό. Και είχαμε μια συζήτηση και είχες ένα χάρτη, θυμάμαι, που έδειχνε πώς ακριβώς την προηγούμενη κυβέρνηση ξεκινήσανε αυτά τα προγράμματα σε κάποιες περιοχές και κάποιες περιοχές Natura. Τον έχεις εύκαιρο αυτό το χάρτη? Μου είχες πει θα τον είχες. Λοιπόν, τώρα τον άνοιγα. Οπότε ίσως έχει ενδιαφέρον για τους φίλους να τον δείξουμε. Εδώ βλέπουμε φυσικά την ωραία Ελλάδα. Ωραία. Να επαναλάβω ότι αυτό, ότι από προηγούμενους νόμους της προηγούμενης κιόλας κυβέρνησης επιτράπηκε να γίνεται έρευνα υδρογονανθράκων σε περιοχές Natura. Ωστόσο, αυτό ήταν κάποιοι νόμοι συγκεκριμένοι που αφορούσαν συγκεκριμένες συμβάσεις και συγκεκριμένες περιοχές. Τώρα αυτό πάει σε ένα άλλο επίπεδο με τη σημερινή κυβέρνηση. Ουσιαστικά δεν χρειάζεται να κάνει συγκεκριμένους, μάλλον να το πω ότι έρχεται επισήμως πια και επιτρέπεται σε συγκεκριμένες περιοχές Natura σε όλη τη χώρα
να γίνονται έρευνες υδρογόνων ανθράκων. Και δηλαδή έτσι η ακριβώς. Κίνος μπαίνει μέσα στην περιβαλλοντική νομοθεσία της Ελλάδος. Δηλαδή με τα διατάγματα, τα προστατευτικά υποτίθεται διατάγματα που πρέπει υποχρεωτικά μέσω της κοινοτικής νομοθεσίας να γίνουν για όλες τις περιοχές Natura, θα δίνεται πια η συγκεκριμένη τοποθέτηση μέσα από τα προεδρικά διατάγματα αυτά της χρήσης αυτής για υδρογονάνθρακες. Ωραία. Ας δούμε λοιπόν αυτό που μου είχες δείξει με τις περιοχές Natura και τα συμβόλαια για τις συμβάσεις για έρευνες υδρογονάνθρακων και να βλέπουμε, περάσουμε λοιπόν, τις ερωτήσεις, γιατί νομίζω μιλάμε και αρκετή ώρα. Ήδη έχουμε περάσει τα 25 λεπτά. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ, επιλέγουμε και βάζουμε τις περιοχές Natura πάνω στο χάρτη, έτσι. Δεν ξέρω αν φαίνονται. Είναι αυτές εδώ με το καφέ χρώμα, είναι πάνω στο χάρτη. Πάνω λοιπόν σε αυτό το layer. Εδώ να πω ότι είναι περιοχές Natura στη χώρα. Αυτό που λέμε το 27% περίπου της Ελλάδας είναι περιοχές Natura. Υπάρχουν νησιά, υπάρχουν χωριά, πόλεις. Είναι αυτό έτσι με τις γραμμές. Έτσι, αυτό με τις γραμμές. Και πάμε τώρα, επιλέγουμε τα οικόπεδα, όπως τα λέμε, παραχώρησης υδρογονανθράκων. Δείτε πού πέφτουν, έτσι, πάνω σε πόσες περιοχές Natura και πηγαίνω ενδεικτικά και βλέπω μερικές τώρα. Μεγαλώνω και το χάρτη για να βλέπουν και οι φίλοι, γιατί δεν ξέρω πώς φαίνεται. Και εγώ δεν ξέρω, ελπίζω να φαίνεται στον κόσμο ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αλληλοκάλυψη μεταξύ περιοχών Natura και blocks περιοχών που έχουν δοθεί σε πετρελαϊκές για έρευνα και έχουν δοθεί εδώ και με συμβάσεις νόμους εδώ και 2 και 3 χρόνια, έτσι. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, είναι σύμβαση του 2018, έτσι, στην Repsol και Energian. Βλέπουμε εδώ λοιπόν περιοχή Natura, λίμνη Αμβρακία. Περιοχή Natura, όρος Πανετολικό. Πάμε πιο πάνω. Περιοχή Natura, Κοιλάδα Αχελώου. Πάμε εδώ. Τυχαία πράγματα. Περιοχή Natura, Άγραφα. Το 1/3 της περιοχής στα Άγραφα. Σημαντικό αυτό λίγο, γιατί υπάρχει και το γνωστό θέμα με τα αιωλικά στα Άγραφα. Να τονίσω. Προφανώς κινδυνεύουν από πολλά πράγματα. Κινδυνεύουν από πολλά πράγματα, αλλά πολλοί κόσμοι μπορεί να μην ξέρει ότι το 1/3 της περιοχής των Αγράφων αυτή τη στιγμή έχει δοθεί για έρευνες και εξορίξεις υδρογονανθράκων. Δηλαδή είναι Προφανώς μην τα μπερδέψουμε αυτά τα δύο, έτσι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Κάθε απειλή στις περιοχές Natura πρέπει να αντιμετωπίζεται. Άρα εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει και άλλη απειλή. Άλλη περιοχή προστασίας, εδώ κάτω. Εδώ θα γίνει χαμός. Λιμνοθάλασσα Καλογρία, Σκοτήχη, Στροφιλιά, Εθνικό Πάρκο, ναι. Εκεί είναι η υπεράκτια εξόριξη των ΕΛΠΕ στον Πατραϊκό Κόλπο. Ακριβώς είναι η Βορειοδυτική Πελοπόννησος. Ναι. Βορειοδυτική Πελοπόννησος με σύμβαση του 2018 εγκρίθηκε και παραχωρήθηκε η περιοχή και μάλιστα η ΕΔΕΗ, που είναι η διαχειριστική εταιρεία των υδρογονανθράκων, διαφημίζει στη σελίδα της, διαφημίζει ότι παραχωρεί κομμάτι Κοτιχείου Στροφιλιάς για εξορίξεις υδρογονανθράκων. Βλέπουμε εδώ κάτω ότι μπαίνει στην περιοχή του Κυπαρισιακού Κόλπου, στην προστατευόμενη περιοχή στην Κυπαρισία. Εσωτερικό αρχιπέλαγος Ιωνίου. Παιδιά, είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά, είναι πάρα πολλές περιοχές, οι οποίες έτσι και αλλιώς δέχονται απειλές από μεγάλα έργα. Τουριστικά, κακά σχεδιασμένα έργα, πολύ κακά σχεδιασμένα διάφορα έργα, πολλά προβλήματα, έτσι, εξωρικές δραστηριότητες. Είναι σαφές, νομίζω. Λοιπόν, να δούμε και κάποιες ερωτήσεις που μπορούμε να έχουμε από τον κόσμο. Μισό λεπτό. Πρόλαβα να δω μία μόνο τι αντίκτυπο μπορεί να έχουν εξορίξει στην οικονομία. Είχατε κάνει και ένα report εσείς στην περίπτωση ατυχήματος από πετρελαϊκές εξορίξεις. Δεν ξέρω αν θες να πεις ένα-δύο πραγματάκια γι' αυτό. Το συμπέρασμα αυτής της έκθεσης που είχαμε κάνει με ανεξάρτητους μελετητές δείχνει ότι σε περίπτωση ατυχήματος, γιατί πάντα για εκεί πάμε, αλλιώς μιλάμε για έσοδα από φόρους και τα λοιπά, τα οποία είναι πάντα αδιόρατα, κανένας δεν έχει κάνει επίσημα, το ελληνικό κράτος δηλαδή προχώρησε σε αυτές τις παραχωρήσεις τεράστιων περιοχών σε πετρελαϊκές, χωρίς να έχει καμία εκτίμηση πραγματική των εσόδων και των κερδών. Σε περίπτωση όμως ατυχήματος, μιλάμε για τεράστια απειλή
για τη ζωή αυτών των περιοχών, είτε μιλάμε για την τουριστική, ας πούμε, βιομηχανία, είτε μιλάμε για πρωτογενή παραγωγή και αλιεία. Και οι ζημιές κατά πολύ υπερβαίνουν το οποιοδήποτε έσοδο από πιθανούς φόρους ή άλλα έσοδα. Καμία σύγκριση. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι ειδικά τώρα με το πετρέλαιο να βλέπει το τέλος του, πρέπει η Ελλάδα και όσο έχει καιρό για να σχεδιάσουμε σωστά και την επόμενη μέρα. Έτσι. Υπάρχουν θέματα με τις περιοχές που πρέπει να μεταβούν σε μια δίκαιη ενεργειακή κατάσταση. Να μην μείνει κανένας πίσω, να μην μείνει κανένας χωρίς ενέργεια. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να σχεδιαστούν σωστά με δημοκρατικό τρόπο και να μην δούμε ξαφνικές αλλαγές και καταστάσεις και σίγουρα η κλιματική κρίση να μην γίνει κανονικότητα. Οι κλιματικές καταστροφές να μην φτάσουμε στο σημείο να γίνουν κανονικότητα. Γενικά, θα λέγαμε ότι οι εξορίξεις έχουν ένα μπορεί βραχυπρόθεσμα να δίνουν κάποιο οικονομικό όφελος, το οποίο μάλιστα δεν διαμοιράζεται σωστά στην οικονομία, ωφελεί λίγους τώρα, μην κρυβόμαστε. Ωστόσο, μακροπρόθεσμα πάντα χάνεις. Χάνεις γιατί έχεις υποβαθμίσει το περιβάλλον πάνω στο οποίο βασίζεσαι είτε για τουρισμό είτε για άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Και αν μη τι άλλο, όπως μας διδάσκει και η πανδημία, αν δεν προστατεύσεις το φυσικό περιβάλλον, αυτό κάποια στιγμή θα το βρεις μπροστά σου. Έχουμε άλλη ερώτηση, πώς το συνέταξαν αφού είναι ουσιαστικά αντισυνταγματικό το πολιτικό νομοσχέδιο. Δεν ξέρω ακριβώς αντισυνταγματικό. Ξέρω, ο συνήγορος του πολίτη έχει εκφράσει κάποιες επιφυλάξεις. Ναι, έχουν εκφραστεί επιφυλάξεις, όμως τα θέματα αντισυνταγματικότητας δεν κρίνονται στη Βουλή ή στη διαβούλευση, κρίνονται στα δικαστήρια. Άρα, προφανώς μπορεί το WWF, η Greenpeace, διάφοροι φορείς να σηκώσουν σημαία αντισυνταγματικότητας και να την τεκμηριώσουν, όμως τελικά αυτό δυστυχώς κρίνεται στα δικαστήρια. Και χρειάζεται διοικητική πράξη. Πώς είπες, Τάκη, sorry. Χρειάζεται διοικητική πράξη για την προσβάλλει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ακριβώς. Χρειάζεται κάποιος να χτυπήσει κάποια πράξη αυτού του νόμου για να αποδειχθεί ή όχι, να μας πει δηλαδή η δικαιοσύνη. Άρα τα θέματα αντισυνταγματικότητας προφανώς μπορούν να εγερθούν. Το σίγουρο είναι ότι δεν διευκολύνει αυτό το νομοσχέδιο προφανώς την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά η εκτίμηση δική μας είναι ότι δεν διευκολύνει ούτε τις καλώς εννοούμενες και υγιείς επενδύσεις, γιατί περιπλέκει τα πράγματα και τελικά δεν θωρακίζει κανέναν. Συμφωνώ απόλυτα. Προχωράμε κάποιες άλλες ερωτήσεις. Τι λέτε για τις περιοχές στη Natura, το είπαμε αυτό, το συζητήσαμε αρκετά. Δείξαμε και το χάρτη με τις εξορίξεις που αλληλοκαλύπτουν τις περιοχές στη Natura. Ζητάω συγγνώμη, παιδιά, για το auto focus που κάνει η κάμερά μου, δυστυχώς και με θολώνει συνέχεια. Ελπίζω να μην είναι πολύ προβληματικό, ενοχλητικό. Μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο και αν έχει καλά σημεία το νομοσχέδιο. Έχει καλά σημεία το νομοσχέδιο. Για παράδειγμα, καταργεί την άδεια παραγωγής στην αδειοδοτική διαδικασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτό, πώς μπορεί να πλουστευτεί η διαδικασία, η αδειοδοτική διαδικασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως έκπτωση στην περιβαλλοντική διαδικασία. Με λίγα λόγια, ακυρώνεται η αχρίαστη γραφειοκρατία που υπάρχει. Αυτό είναι ένα καλό. Υπάρχει ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας για την εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία μας ζητάει ως το 2050 να έχουμε κτίρια μηδενικής κατανάλωσης. Δεν ξέρω αν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Ένα πρακτικό αποτέλεσμα από αυτό είναι ότι θα εξαλειφθεί ενεργειακή φτώχεια από την Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Δεν θα κρυώνουμε σπίτι μας. Τα σπίτια μας θα πρέπει να αλλαχτούν μέσα στα επόμενα 20-30 χρόνια. Προφανώς, όσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερο. Και να είναι σωστά μονωμένα, να μην κρυώνουμε το χειμώνα και να μην ζεσθενόμαστε το καλοκαίρι και να έχουμε πολύ οικονομική θέρμανση και υδροσεισμό. Προφανώς αυτό θα δώσει βάση για να υπάρχουν προγράμματα επιδοτήσεων σωστά και ουσιαστικά και αποτελεσματικά, όχι σαν το εξοικονόμηση κατοίκων. Έχει και άλλες θετικές διατάξεις στο νομοσχέδιο. Είναι αυτό που, με το οποίο ξεκινήσαμε την κουβέντα, ότι τα πετάξαν όλα σε ένα καλάθι. Και όπως είπες και εσύ, Θεοδότα, κάποια καλά σημεία δυστυχώς χάνονται από τα πολλά αρνητικά. Ζεριστάκη, αυτά τα καλά σημεία προέρχονται από δύο οδηγίες κοινοτικές οι οποίες ενσωματώνονται σε αυτό το νομοσχέδιο. Αυτά που είπες, ας πούμε, για την εξοικονόμηση ενέργειας προέρχονται από κοινοτική οδηγία. Το ότι μπαίνουν και αυτά μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο σημαίνει ότι αυτές οι καλές διατάξεις που μας έρχονται από το κοινοτικό δίκαιο προφανώς χάνονται μέσα στην ομίχλη και στην λάσπη τη γενικότερη. Βλέπω ένα ερώτημα.
κάποιου φύλου σε σχέση με τα αυθαίρετα. Και υποθέτω αυτό έχει να κάνει και με τις οικιστικές πυκνώσεις. Ναι. Νομίζω αυτό είναι ένα κομμάτι που θα έπρεπε να το πάρουν πίσω. Προφανώς. Οι οικιστικές πυκνώσεις... εμάς μας αφορά το κομμάτι των οικιστικών πυκνώσεων που είναι αυθαίρετοι οικισμοί. Οικιστικές πυκνώσεις τις ονόμασε η προηγούμενη κυβέρνηση για να μιλήσει για αυθαίρετους οικισμούς και μέσα σε δασικές περιοχές. Άλλη μία στο ατελείωτο σύριαλ των νομιμοποιήσεων αυθαιρέτων που βλέπουμε από το 2011. Αν υπάρχουν άδειες κανονικές, δεν μιλάμε για αυθαίρετα, άρα δεν υπάρχει αυτό το θέμα και άδειες μέσα σε δάση δεν εκδίδονται. Τα αυθαίρετα τα οποία αφορά αυτή η ρύθμιση είναι αυθαίρετα. Είναι χαρακτηρισμένα ως αυθαίρετα. Κάπου, κάποια στιγμή, πρέπει να μπει ένα τέλος στην αυθαιρεσία πάνω στην... Και μπορούμε, νομίζω, να το πούμε ότι στην περίπτωση της Ελλάδας, ίσως η μεγαλύτερη απειλή για τα οικοσυστήματα και τις παθήνες περιοχές είναι εκ των σχεδίου δόμησης. Δηλαδή, αν το δεις λίγο συνολικά. Δεν θέλω να πω καρκίνωμα, είναι πολύ βαριά λέξη. Αλλά είναι μια παθογένεια, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας ελληνικής που δεν έχει εύκολη λύση. Είναι δύσκολο πρόβλημα, είναι σύνθετο πρόβλημα. Αλλά ουσιαστικά, εκτός σχεδίου δόμησης, τα αυθαίρετα είναι αυτά αυτή τη στιγμή που είναι ο τρόπος με τον οποίο η ελληνική κοινωνία εισβάλλει μέσα στη φύση. Με δύο τρόπο. Δεν ξέρω αν έχεις άλλη ερώτηση. Εγώ έχω άλλη μία εδώ πέρα που λέει πολύ λογική ερώτηση. Στην περίπτωση που ψηφιστεί το νομοσχέδιο, που είναι ένα πιθανό σενάριο. Τι ενέργειες μπορούμε να κάνουμε μετά. Σίγουρα δεν είναι εδώ αγώνας. Εμείς σίγουρα θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τις προβληματικές διατάξεις. Νόμοι έρχονται, νόμοι φεύγουν. Δυστυχώς σήμερα ξυλώνεται ένα πολύ καλό κομμάτι ενός πολύ καλού νόμου, του νόμου για τη βιοποικιλότητα. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να πείθουμε για καλύτερες διατάξεις. Επίσης, θα κοιτάξουμε και άλλες πιθανές ενέργειες. Αλλά αυτό το νομοσχέδιο ακόμα δεν είμαστε σίγουροι ότι το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Έχουν μπει και καινούργιες διατάξεις, μπήκανε νέες τροπολογίες. Θέλει μια πολύ μεγάλη περίσκεψη αυτό το νομοσχέδιο για να δούμε τι είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει σε επόμενη φάση. Σίγουρα δεν σταματάμε εδώ πέρα και θέλω να πω ότι είναι να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο με την ουσιαστική στήριξή του στη συλλογή υπογραφών και τη δική μας και την άλλη που τρέχει, του Change.org, που θέλω να πω ότι δεν είναι ανταγωνιστικές. Εγώ πιστεύω ότι μία άλλη το συμπληρώνει την άλλη. Είχαμε 40.000 υπογραφές. Ουσιαστικά τώρα πρέπει να φτάνουμε τις 40.000 υπογραφές. Άρα ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο. Και με αφορμή την ερώτηση να πούμε ότι αυτό από μόνο ότι είναι μια τοποθέτηση. Δηλαδή, ακόμα και αν ψηφιστεί το νομοσχέδιο, δεν μπορείς να αγνοήσεις το γεγονός ότι 40.000 φωνές μέσα σε μια εβδομάδα, γιατί αυτό δεν έτρεχε δύο μήνες, μέσα σε μια εβδομάδα μαζεύτηκαν 40.000 φωνές που είπαν όχι σε αυτό το νομοσχέδιο και σε αυτές τις επικίνδυνες διατάξεις. Και εδώ πάνω χτίζεις. Θα υπάρχει συνέχεια, θα υπάρχει αγώνας, θα υπάρχουν νομικές δράσεις όπου μπορούν να υπάρχουν νομικές δράσεις, θα υπάρχουν ακτιβιστικές δράσεις όπου μπορούν να υπάρχουν ακτιβιστικές δράσεις, έτσι όπως έχουμε κάνει και στην Ήπειρο και στα ΕΛΠΕ. Πήγαμε σαν Greenpeace το Νοέμβριο για να διαμαρτυρηθούμε για το πρόγραμμα εξορίξεων. Θα υπάρχουν reports από τις δύο οργανώσεις, παρακολούθηση, monitoring. Θα ξαναζητήσουμε τη βοήθεια του κόσμου και θα νικήσουμε στο τέλος. Δηλαδή, άλλαξε ένας νόμος προς το χειρότερο, μπορεί να ξανααλλάξει προς το καλύτερο. Είναι μια μάχη που συνεχίζουμε μέχρι να την κερδίσουμε. Και ακριβώς αυτό νομίζω ότι είναι το κλείσιμο. Πάντα ελπίζουμε στα καλύτερα, πάντα ελπίζουμε ότι κάποια μέρα θα δούμε τους καλούς νόμους που αξίζουν σε αυτή τη χώρα. Και όταν λέω καλούς, μπορεί να έχουν και στραβά μέσα, αλλά θα είναι καθαροί νόμοι, θα είναι δίκαιοι νόμοι, νόμοι που σέβονται το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής και φέρνουν υγιή ανάπτυξη, βιώσιμη ανάπτυξη που δίνει ένα μέλλον σε εμάς και στα παιδιά μας. Νομίζω είμαστε ok. Έχω μια τελευταία ερώτηση. Μπορείς να φανταστείς γιατί είναι. Όχι, έχω δύο ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν τις... Λοιπόν, πολύ γρήγορα. Ας πούμε ότι θα κάτσουμε άλλα 2 λεπτά στον αέρα. Ελπίζω να μην έχουμε κουράσει πολύ τον κόσμο. Έχω μια ερώτηση που λέει για τις περιοχές της Natura εντάσσονται στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση της φύσης. Δεν θα υπάρξουν λοιπόν κυρώσεις από μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Νομίζω ότι κάποιες από τις διατάξεις κινούνται στα όρια νομιμότητας. Θα το δούμε. Και ενδιαφέρει και εμάς οργανώσεις. Αν υπάρξει λοιπόν πεδίο νομικής δράσης, να είστε σίγουροι ότι θα το κάνουμε όπως ήδη έχουμε κάνει και βρισκόμαστε έχουμε ξεκινήσει
αίτηση ακυρώσεων των συμβάσεων και περιμένουμε τα αποτελέσματα. Και υπάρχει και η ερώτηση, τι γνώμη έχετε για τις ανεμογεννήτριες. Είναι ένα θέμα, νομίζω, που έχει, θα έλεγα, έχει έτσι προκαλέσει ένταση στην ελληνική κοινωνία. Να πω, ξέρω και εσύ θες να πεις αρκετά πράγματα και ας κλείσουμε με αυτό. Εγώ να πω γρήγορα ότι είναι τεχνολογία που την θέλουμε, δηλαδή είναι η λύση στα ορυκτά καύσιμα. Μάλιστα, για τον Απρίλιο, θέλω να πω ότι κοιτούσα πρόσφατα τα στοιχεία. 40% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα παράχθηκε από φωτοβολταϊκά και ολικά. Αυτό σημαίνει ότι το 40% της ηλεκτρικής ενέργειας δεν παρήχθηκε από ορυκτά καύσιμα, από πετρέλαιο, από αέριο και από λιγνίτη. Και έχει και αυτό συμβολή στον καθαρό αέρα που αναπνέουμε. Λοιπόν, είναι περιβαλλοντική τεχνολογία. Προφανώς πρέπει να δούμε που θα μπουν. Πρέπει να μείνουμε μακριά από κάποιες προστατευόμενες περιοχές. Πρέπει να δούμε που θα μπουν. Τη χρειαζόμαστε όμως. Και αυτό που με λυπεί εμένα είναι ότι σε όλη αυτή τη συζήτηση και δυστυχώς και την πολεμική που έχει δημιουργηθεί ενάντια στα αεολικά και κάποιοι τα εξισώνουν με τις εξορίξεις, που είναι αδιανόητο αυτό. Δηλαδή, δεν μπορούν να συγκριθούν, να συγκριθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα ενός αεολικού με τις εξορίξεις. Αυτό που εμένα με στεναχωρεί είναι ότι ο διάλογος δεν έχει πάει στο κομμάτι ποιος θα ελέγχει αυτές τις τράπεζες, δηλαδή πόσο θα συμμετέχει η κοινωνία. Γιατί στην Δανία το 75% των αεολικών πάρκων να είναι συμμετοχικά σχήματα, να συμμετέχει δηλαδή με ενεργειακές κοινότητες και συνεταιριστικά σχήματα, ο κόσμος να έχει τον έλεγχο αυτών των μέσων παραγωγής σε πολύ μεγάλο ποσοστό και στην Ελλάδα να μην μιλάει κανένας γι' αυτό. Γιατί ακριβώς η τεχνολογία των ΑΠΕ σου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Είναι η ενεργειακή δημοκρατία που λέμε. Και εγώ θεωρώ ότι είναι θεμέλιος λίθος του νέου μέλλοντος που θέλουμε να χτίσουμε. Δεν ξέρω, είπα πολλά, δεν ξέρω αν θες να πεις και εσύ κάτι και να κλείσουμε με αυτό. Ναι, όπως είπες, η ΑΠΕ και οι ανεμογεννήτριες ειδικότητα είναι τεχνολογία περιβαλλοντικού σκοπού. Βέβαια, ως μπετό, ως οικοδομή, δεν είναι από μόνη της έχει μία επίπτωση. Άρα πρέπει να υπάρξει πολύ σωστός σχεδιασμός για το πού μπορούν να πάνε και πού όχι. Σίγουρα κάποια έργα πρέπει να κοπούν στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Υπάρχουν πολλά έργα τα οποία πάνε σε προβληματικά σημεία. Και εδώ βλέπουμε και οι υπηρεσίες του δημοσίου που κάνουν ακέραια τη δουλειά τους και γνωμοδοτούν σωστά και λένε εδώ δεν μπορεί να μπει ανεμογεννήτρια, εκεί μπορεί κτλ. Αυτό πρέπει να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο και να γίνει και σωστός σχεδιασμός χωροταξικός. Πρέπει όμως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να κατασκευάζονται με περιβαλλοντική τελειότητα. Δεν μπορεί να βλέπουμε έργα ανεμογεννητριών να προκαλούν ζημιές. Δεν είναι σαν ένα ξενοδοχείο, δεν είναι οποιαδήποτε τεχνολογία. Αυτό δεν θα έπρεπε να γίνει ανεκτό ούτε από τους ίδιους τους κατασκευαστές των έργων αυτών. Ευτυχώς είχαμε κάποια παραδείγματα από κάποιες ανεμογεννήτριες που δεν ολοκληρώθηκε ο κύκλος ζωής τους. Αλλά στο βαθμό που ξέρω και το λέω με κάθε ειλικρίνεια, αυτό αποτελεί την εξαίρεση στο Υπάρχουνε, Τάκη, υπάρχουνε. Υπάρχουνε και επενδυτές οι οποίοι δεν το έχουν όπως το βλέπουμε εμείς, ότι είναι περιβαλλοντικού σκοπού τεχνολογία και τις βλέπουν σαν πετά. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει και σίγουρα να ελεγχθεί. Όμως έφερες ένα άλλο θέμα, ενεργειακές κοινότητες. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Ενεργειακή δημοκρατία και ποιος ελέγχει τελικά την ενέργεια και πώς συμμετέχει, πώς γίνεται συμμέτοχος ο κόσμος. Αυτό το νομοσχέδιο έχει μια σειρά από διατάξεις που υποβαθμίζουν και αυτό το θεσμό των ενεργειακών κοινοτήτων. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να παλέψουμε να αλλάξουν, να βελτιωθούν. Σωστό. Δεν μας παίρνει πια. Και μάλιστα και τις ενεργειακές κοινότητες, να πω ότι είναι κάτι που το έφερε η προηγούμενη κυβέρνηση και έτσι είπαμε μπράβο. Ωστόσο, εγώ θα λέω ότι δεν το προώθησε η προηγούμενη κυβέρνηση όσο θα έπρεπε και για να καταλάβω ότι εννοώ, σκεφτείτε πλαστική σακούλα. Έτσι. Πώς όλος ο κόσμος έμαθε για την πλαστική σακούλα στο σούπερ μάρκετ πρέπει να πληρώνει και ξαφνικά άρχισε να αλλάζει το επίπεδο συνειδητοποίησης ελληνικής κοινωνίας. Δεν είδαμε κάτι για τις ενεργειακές κοινότητες. Μα είναι το ίδιο σημαντικές ενεργειακές κοινότητες με την πλαστική σακούλα? Είναι. Και το λέω και δείχνει και θολό και όλα σύγκρονα. Κάνει το focus. Λοιπόν, είναι. Δηλαδή, το ποιος θα ελέγχει τα μέσα παραγωγής ενέργειας στην οικονομία, πώς θα εφαρμόσουμε κλιματική πολιτική με κοινωνικά δίκαιο τρόπο, πώς εμείς οι ίδιοι λοιπόν θα πάρουμε την τύχη στα χέρια μας,
και δεν θα αφήσουμε να γίνουν ένα σωρό πράγματα που δεν θέλουμε να γίνουν. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά πράγματα για εμάς, για τη ζωή μας και τα παιδιά μας. Δυστυχώς λοιπόν έφτιαξε προηγούμενη κυβέρνηση στο θεσμό των ενεργειακών κοινοτήτων, δεν τον στήριξε όσο θα έπρεπε και τώρα η σημερινή κυβέρνηση βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίζει και τον βάζει στην άκρη. Και να πω, να τονίσω, ότι δεν είναι ακριβώς ελληνικό δημιούργημα αυτό. Οι ενεργειακές κοινότητες πια σε κοινοτικό επίπεδο υπάρχει κοινοτική οδηγία και προστατεύεται αυτός ο θεσμός, προστατεύεται το δικαίωμα του Ευρωπαίου πολίτη να επενδύσει ο ίδιος στην παραγωγή καθαρή ενέργειας. Είτε για δική του χρήση, είτε να σαν παραγωγός συνεταιριστικά να μπει σε ένα επενδυτικό έργο. Προστατεύεται πια σε ευρωπαϊκό επίπεδο το δικαίωμα αυτό. Η Ελλάδα έφτιαξε μια καλή νομοθεσία. Δυστυχώς βλέπουμε να την παίρνει σιγά σιγά πίσω και να το γυρίσω σε αυτό που λέγαμε για τα αιωλικά πριν. Εμένα αυτό με θλίβει πάρα πολύ. Βλέπω μεγάλη αντίδραση απέναντι στα αιωλικά, ως ένα βαθμό δικαιολογημένη, ειδικά κάποια αιωλικά έργα είναι απαράδεκτα. Δεν βλέπω όμως την ίδια δύναμη, την ίδια ένταση για να διεκδικήσουμε στο σε ποιον θα ανήκουν, ποιος θα έχει τα μέσα παραγωγής, να προωθηθούν ενεργειακές κοινότητες, ο κόσμος να μπορεί ο ίδιος να επενδύσει με τους κανόνες που θέλει ο ίδιος στην καθαρή ενέργεια. Πιστεύω ότι θα έρθει και αυτό, Τάκη. Και νομίζω ότι αυτές ακριβώς είναι οι λύσεις και τέτοιες συζητήσεις όπως η σημερινή πρέπει να γίνουν κανονικότητα. Πρέπει να βγούμε και να συζητήσουμε όλοι από αυτές τις συζητήσεις και την ουσιαστική συμμετοχή μας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων βγαίνουν οι καλύτερες, οι πιο φοβερές ιδέες και πάνε τον κόσμο μπροστά. Αλλιώς καθόμαστε όλοι πίσω από ένα νομοσχέδιο που συζητιέται στη Βουλή, ένα σχέδιο που κάποιος είδε ή διάβασε σε μια εφημερίδα. Πρέπει να γίνουμε συμμέτοχοι, ουσιαστικά συμμέτοχοι, στο μέλλον του τόπου και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Νομίζω Θεοδότα, αυτό είναι το στοίχημα για την Ελλάδα. Είναι το πιο ωραίο κλείσιμο που μπορούμε να κάνουμε. Βαθιά δημοκρατία λέγεται αυτό. Βαθιά δημοκρατία, δυστυχώς όπως την είδαμε να υπονομεύεται μέσα από τη διαδικασία προώθηση του συγκεκριμένου πολυνόμου σχεδίου, το οποίο ψηφίζεται. Δεν έχω εικόνα να έχει ξεκινήσει ψηφοφορία στη Βουλή. Μπορεί να έχει ξεκινήσει ανά πάσα στιγμή να ξεκινάει. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που ήταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που στήριξε την συλλογή υπογραφών και να του πούμε, να του υποσχεθούμε ότι θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για να βελτιωθεί, να αλλάξει και να βελτιωθεί η περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα. Θες να πεις και εσύ ένα γεια, λοιπόν, γεια από μένα. Ευχαριστούμε πολύ. Όχι, σίγουρα θα δούμε έναν τελείως άλλο κόσμο που ελπίζουμε ότι θα είναι πολύ καλύτερος. Γι' αυτό παλεύουμε, γι' αυτό παλεύετε και όλοι εσείς που είστε σήμερα μαζί μας. Είναι σίγουρο αυτό. Ωραία. Λοιπόν, όλοι μαζί και ο καθένας μόνος του ξεχωριστά να κάνει ό,τι μπορεί για το περιβάλλον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα τα πούμε κάποια στιγμή σύντομα πάλι και συνεχίζουμε. Γεια χαρά.